πώς μπορώ να κρύψω την αλήθεια και την πραγματικότητα, αυτή η ιδέα στηρίχθηκε σε δύο ανθρώπους. Σε δύο ανθρώπους οι οποίοι είδαν την κοινωνία κάποια στιγμή να περνάει δύσκολα. Και ένας από τους δύο είναι εδώ και ο άλλος είναι νοερά και με την ψυχή του κλπ. Κλπ. Τι θέλω να πω, ότι εγώ είμαι πολύ φρέσκος στο Sky. Ζω όμως μια ιστορία η οποία είναι πανανθρώπινη. Δείχνει ότι η χώρα περνάει μια ανθρωπιστική κρίση και είμαστε εδώ με φάρμακα, είμαστε με τρόφιμα, με σπουδές. Ξέρετε πώς οι γονείς τηλεφωνούν και λένε μπράβο στη σκέψη που κάνατε να δοθούν υποτροφίες. 1.870.000 τόνοι. Το πιστεύατε κύριε Σπανολιώ, θα γίνει αυτό κάποτε? Το πιστεύαμε. Το πιστεύω. Μπράβο. Ναι. Και πιστεύουμε ότι ναι, θα πάμε πολύ ψηλότερα. Πώς άρχισε αυτή η ιδέα, μπορείτε να μου πείτε? Καταρχάς πιστεύουμε ναι, στα αισθήματα του Έλληνα, ναι, στα αισθήματά μας, στην αλληλεγγύη, στην, αν θέλεις, και στην... Ναι. Μια προσπάθεια, όλοι μαζί προσπαθούμε να υποστηρίξουμε ένας τον άλλον σε οποιαδήποτε δύσκολη στιγμή. Το πιστεύαμε, το πιστεύουμε και θα το δούμε και στο μέλλον. Ο πρώτος που συνέλαβε αυτή την ιδέα ποιος ήταν? Είμαστε μια ομάδα που όλοι μαζί αποφασίσαμε και μάλιστα, κάναμε. Μάλιστα. Και πάνω στη δύσκολη ώρα είπατε, για να δώσουμε το χέρι στην Εκκλησία. Βεβαίως, η Εκκλησία είναι ναι, ο φορέας ο οποίος έχει τη γνώση, την ναι, τεχνογνωσία και τις διασυνδέσεις. Και βεβαίως είναι ο καλύτερος συνεργάτης μας. Είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ του Sky που μπορεί να δημοσιοποιήσει αυτή την προσπάθεια. Ακριβώς. Μεταξύ των ανθρώπων που το έχουν πραγματικά ανάγκη και βεβαίως με την Εκκλησία. Ο κύριος Δήμητρας ο Κωστής είναι κοντά μας. Συνάδελφος δημοσιογράφος. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό που κάνει η Αρχιεπισκοπή. Ξέρετε, γιατί ακούω... μέσω της Αρχιεπισκοπής 250.000 άνθρωποι σιτίζονται. Και η Εκκλησία έχει την ανάγκη όλου του κόσμου. Καθημερινά 250.000. Μια μεγάλη πόλη. Γιώργο, αυτό που δεν, δεν έχουμε δώσει έμφαση είναι ότι μόνο στα όρια της Αρχιεπισκοπής 1.970.000 άνθρωποι χτυπήσαν την πόρτα μας και πήραν βοήθεια το 2012. Το νούμερο για τα όρια της Αθήνας είναι συγκλονιστικά. Έτσι, μπράβο. Και αυτό δεν μπορεί και να το καταλάβει κανείς όταν βλέπει τη μητέρα να έρχεται με τα δίδυμα ναι, γιατί δεν έχει γάλα. Όταν έρχεται ο συνταξιούχος που δεν έχει φάρμακο και αρχίζει η κατάστασή του να έτσι, παίρνει άλλες διαστάσεις. Αυτό που έκανε ο Sky ήταν εξαιρετικό χέρι βοήθειας. Και σήμερα είναι μια μέρα Γιώργο, ναι, ναι, ξημέρωσε μια μέρα εξαιρετική για την Ελλάδα. Αλληλεγγύης. Δεν θα στο έλεγα. Αλλά το έφερε τώρα η κουβέντα. Πριν από 5 μέρες ήταν εδώ το πέμπτο κανάλι της γαλλικής τηλεόρασης. Το κρατικό. Και ήρθε εδώ το κρατικό κανάλι να πληροφορηθεί και να μάθει πώς γίνεται αυτή η συλλογή των φαρμάκων. 250.000 διαφορετικά φάρμακα, κύριε Σπανολιέ. Κάνω λάθος, ίσως και παραπάνω. Πολύ περισσότερο. Ακριβώς. Ναι. Σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη. Και θυμάμαι ένα Σάββατο. Ένα Σάββατο που ήρθε ένας άνθρωπος και λέει: φέρνω τα φάρμακα της γυναίκας μου, ρωτάμε και λέμε, καλά δεν τα χρειάζεσαι πια. Λέει η γυναίκα μου πέθανε χθες το βράδυ. Ο άνθρωπος έτσι, έφερε τα φάρμακα εκείνο το πρωί για να τα, για καρκινοπαθείς, πανάκριβα φάρμακα, για να γίνουν καλά και άλλοι άνθρωποι, γιατί εκείνος είχε χάσει τη δική Γιώργο, του γυναίκα. Επέτρεψέ μου να σου πω ότι το 2012 δώσαμε πάνω από 900 τόνους τροφίμων. Έδωσε η ελληνική κοινωνία μέσω της Αρχιεπισκοπής. Δεν βάζω τις υπόλοιπες Μητροπόλεις, όπου το έργο τους είναι 82 Μητροπόλεις επιπλέον. Και το νούμερο είναι εξαιρετικό από εκεί και πέρα όταν το δει κανείς αναλυτικά. Και μόνο τα παιδιά της Αποστολής έκαναν 2.143 δρομολόγια στα όρια της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Να σου πω κάτι απλό. Εμένα μου τηλεφώνησε ο δεσπότης της Σάμου, ο Ευσέβιος, καλή του ώρα. Το θυμάστε κύριε Σπανολιέ? Μου λέει, έχω ανθρώπους που πεινάνε, πρέπει να στήσω το κοινωνικό παντοπολείο. Σε 2 μέρες είχαν πάει 2 κοντέινερ στη Σάμο και φάγανε οι φτωχοί έτσι, ένα πιάτο φαγητό. Έτσι. Και αυτή είναι η μεγάλη ικανοποίηση. Επειδή μιλούμε για το χρονικό της ναι, δράσης του Sky, για το πώς όλοι μαζί μπορούμε να προσφέρουμε τρόφιμα και να προσφέρουμε τρόφιμα όχι σε έναν, όχι σε δύο, αλλά σε 250.000, αξίζει να δούμε ένα βίντεο στο οποίο έχουν ετοιμάσει οι συνεργάτες μας, που δείχνει το χρονικό όλης αυτής της προσπάθειας και της δράσης του Sky. Θέλετε να το δούμε μαζί? Βεβαίως. 14 μήνες πριν, στις 19 Δεκεμβρίου του 2011, ο Sky ξεκίνησε μια μεγάλη εκστρατεία αλληλεγγύης, με αποστολή την ανακούφιση όσων συνανθρώπων μας χρειάζονται βοήθεια και στήριξη λόγω της οικονομικής κρίσης.
Η εκστρατεία ονομάστηκε «Όλοι μαζί μπορούμε», με στόχο τη συλλογή τροφίμων και την ενίσχυση των συσιτίων της Εκκλησίας. Ο ΣΚΑΙ σε συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή Αθηνών, της Μητροπόλης της Ελλάδας, τις ένοπλες δυνάμεις και την υποστήριξη αλυσίδων σούπερ μάρκετ σε όλη τη χώρα δημιούργησαν μια αλυσίδα ανθρωπιάς και μέχρι σήμερα κατάφεραν να συγκεντρώσουν 1.714.000 κιλά τρόφιμα. Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, η εκστρατεία αλληλεγγύης απλώθηκε σε όλη την Ελλάδα. Πολίτες προσέφεραν από το υστέρημά τους τρόφιμα, γεμίζοντας ασφυκτικά τα καλάθια του «Όλοι μαζί μπορούμε». Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν να φάνε. Οπότε κάποιος που μπορεί, όποιοι μπορούν, καλό κάνουν, θα προσφέρουν. Με αυτές τις προσφορές των πολιτών, η Εκκλησία κατάφερε να σιτίζει καθημερινά 250.000 συνανθρώπους μας, δημιουργώντας συσίτια σε πολλές ενορίες όλων των Μητροπόλεων της χώρας. Τώρα είναι η ώρα που απλώνουμε το χέρι ο ένας του άλλου και πάμε μαζί. Συμμετέχουμε όλοι, όπως μπορεί ο καθένας μας. Γιατί όλοι μαζί μπορούμε. Σε κάθε σούπερ μάρκετ αφήνουμε τη συνεισφορά μας σε τρόφιμα. Τα γεύματα αγάπης επεκτάθηκαν και εκτός καθημερινών συζητίων της Εκκλησίας. Μετά το Πάσχα, η Αρχιεπισκοπή Αθηνών προσέφερε γεύμα αγάπης σε άπορους στο στρατόπεδο Καποτά στην Αθήνα, ενώ τον Ιούλιο δείπνωσε 300 συνανθρώπους μας, προσφέρθηκε στο στρατόπεδο του 3ου Σώματος Στρατού στη Θεσσαλονίκη, από τον ΣΚΑΙ, τη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και τις ένοπλες δυνάμεις. Πάντα να έχουμε στο μυαλό μας ότι οι δύσκολες στιγμές και τα προβλήματα με την αλληλεγγύη λύνονται πολύ πιο εύκολα. Συνέπεια της μεγάλης ανταπόκρισης του κόσμου ήταν και η δημιουργία 4 κοινωνικών παντοπολίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής στους Δήμους Σταύρου Μοσχάτου, Καλυθέας, Δάφνη Σιμητού και Ζωγράφου. Είναι το Σάββατο της Αλληλεγγύης. 14 μήνες αλληλεγγύης και προσφοράς. 1.714.000 κιλά τρόφιμα. 250.000 μερίδες φαγητού καθημερινά. Εσείς μας βοηθήσατε να κάνουμε το «Όλοι μαζί μπορούμε» μια μεγάλη εκστρατεία αλληλεγγύης και ανθρωπιάς. Και συνεχίζουμε. Η ώρα είναι 11 και 22 πρώτα λεπτά. Δωρεάν ελάβατε, δωρεάν δώσατε, λέει το Ευαγγέλιο. Και αυτό είναι μια πανανθρώπινη, μια απίστευτη κοινωνική έκφραση αλληλεγγύης. Κύριε Σπανολιέ, 1.870.000 κιλά τροφίμων. Με τη σημερινή πανελλαδική εκστρατεία βλέπω να... Εγώ ελπίζω να φτάσουμε στα 2 εκατομμύρια κιλά σήμερα. Ωραία. Θα ρωτήσει κάποιος και θα πει. Ωραία. ΣΚΑΙ, Αρχιεπισκοπή, πάνω απ' όλα κοινωνία. Το κράτος πού? Αυτή τη στιγμή δεν θέλω να το συζητήσω. Εγώ θέλω να προσπαθήσουμε να δούμε τι κάνουμε εμείς, τι θα κάνουμε και τι θα μπορέσουμε να κάνουμε στο μέλλον. Το κράτος ας αναλογιστεί τις ευθύνες του. Αν υπήρχε άλλος το κράτος, θα το πω εγώ, κύριε Σπανολέ, γιατί ξέρω ότι είστε πολύ ευγενικός και χαμηλών των άνθρωπος. Αν υπήρχε το κράτος, δεν θα ήμασταν εδώ σήμερα. Αλλά δεν πειράζει. Λείπει το κράτος και βγαίνει κάτι πραγματικό, πραγματικά αληθινό και όμορφο. Και αγνώ. Ο κόσμος είναι εδώ και στηρίζει τον πλησίον του. Και όπως είδαμε πριν από λίγο σε μια σύνδεση, ο συνταξίουχος των 300, ο άνεργος και ο άνθρωπος, ο οικογενειάρχης που έχει πρόβλημα και το βιώνει, είναι αυτός που θα καταλάβει πώς είναι να πεινάς. Λοιπόν. Γιατί τα τρόφιμα σήμερα τα συγκεντρώνουμε για ανθρώπους που πεινούν. Για ανθρώπους που σιτίζονται μόνο μέσω από την Εκκλησία. Σε λίγο ο Αρχιεπίσκοπος, φίλες και φίλοι.